Καλημέρα κύριε Μαύρο και καλή χρονιά με υγεία. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε και όλους. Μια χρονιά που τουλάχιστον καιρικά όπως βλέπετε μπήκε πολύ πολύ όμορφα, έτσι. Καλοκαιρινή μπήκε η χρονιά. Ελπίζω καλοκαιρινή και μεταφορικά να βγει. Ναι, ναι. Τώρα ο χειμώνας πιστεύω θα μας βρει κάπου προσεκώς. Σίγουρα, σίγουρα. Ελπίζουμε να μην είναι βαρύς. Mm-hmm. Ίσως μας κάνει και λίγο χάρη ο καιρός, γιατί και με την ενεργειακή αυτή κρίση που έχει γλιτώνουμε και κάποια χρήματα εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό. Εντάξει. Πέρασατε καλά? Ήταν λίγο, αλλά ήταν όσο έπρεπε, θα έλεγα. Έτσι. Λίγο να βγούμε από την καθημερινότητα. Λίγο να περάσεις λίγο πιο πολύ χρόνο με την οικογένειά σου. Νομίζω ότι αυτό είναι που επιζητούμε πλέον όλοι. Εντάξει, υγεία να υπάρχει, αυτό είναι το βασικότερο. Πολύ σωστό. Υγεία να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο για το νέο έτος. Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει υγεία, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία η οποία παρουσιάζεται. Οι δυσκολίες είναι για να υπάρχουν στη ζωή, το θέμα είναι να είμαστε καλά και να μπορούμε με ψυχραιμία και με συνεργασία και με ομόνοια. Ακριβώς, να λύνουμε το καθεστώς. Να περνάμε τα προβλήματά μας και να συνεχίζουμε παρακάτω, να κοιτάμε παρακάτω. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε τι εικόνες έτσι μας αφήνει αυτή η χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε στον οικογενειακό, στον επαγγελματικό χώρο. Είσαστε εδώ στο Gymnasium for All, έχετε μεγάλες ευθύνες με την ΕΑΚΑ, έτσι, έχετε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Για να δούμε λοιπόν πώς κλείνει αυτή η χρονιά. Κοιτάξτε, ήταν η πρώτη χρονιά που, αν θέλετε, κύλησε μετά από τις συνθήκες που ζήσαμε με το COVID. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, ιδίως οι τουριστικές επιχειρήσεις, είδαν το πρώτο διάστημα να πηγαίνει λίγο καλύτερα η κατάσταση. Ιδίως στον χώρο του τουρισμού, στο κατασκευαστικό, θα έλεγα, στον εμπορικό όχι και τόσο, αλλά νομίζω ότι ήταν σίγουρα καλύτερα, ναι, ναι, από την περίοδο του COVID. Νομίζω ότι ο κόσμος δούλεψε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Έτσι είναι. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία αναμένεται να τα αντιμετωπίσουμε προσεχώς. Νομίζω ότι το κομμάτι της ενέργειας είναι ένα κομμάτι το οποίο πολύ μας απασχολεί και πολύ κόσμο απασχολεί. Η και ακρίβεια, πρέπει να είμαστε παράλληλα κοντά. Η ανατίμηση σχεδόν σε όλα τα προϊόντα είναι κάτι άλλο το οποίο χτυπάει πάρα πολλές οικογένειες. Το κομμάτι της υγείας, των φαρμάκων, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο αρχίζει να μας ταλαιπωρεί. Το είχαμε, γιατί έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις τέτοιου είδους με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου. Απλά δεν είχε γίνει, ξέρετε, με τέτοια πίεση πια γνωστό από παντού. Και έλλειψη. Ακριβώς, και τέτοια τεράστια έλλειψη. Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο πρέπει να είναι κοντά σε όλα αυτά τα προβλήματα του κόσμου, γιατί θα αρχίσει να διωγγώνεται ένα πρόβλημα σε κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται από την ανεργία ούτως ή άλλως, στερείται πάρα πολλών πραγμάτων, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περαιτέρω προβλήματα. Οπότε όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, από το πιο ψηλό μέχρι το πιο χαμηλό βαθμό, θα πρέπει να κοιτάνε πίσω από τα καλά ή, αν θέλετε, να κοιτάνε λιγότερο τα καλά που συμβαίνουν και να αναζητούν περισσότερο εις βάθος την κοινωνία η οποία πονάει στο βάθος της. Και να προετοιμάζονται πάντοτε για τα χειρότερα. Να μην λαβαίνουν υπόψη τόσο πολύ ότι κάτι πάει καλά, ή να το κοιτάνε όσο πρέπει και να μεριμνούν, προκειμένου και ο τελευταίος οικονομικά δυνατός συμπολίτης μας να είναι σε θέση να περνάει καλά η οικογένειά του, να είναι σε ασφάλεια, να υπάρχει υγεία, να υπάρχουν όλα τα αγαθά τα οποία συνήθως θεωρούνται αυτονόητα. Η ακρίβεια όμως, βλέπετε, θα χειροτερέψει. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και άλλες ανατιμήσεις που θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Πολλά θα δυσκολέψουν, δυστυχώς. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι. Κάπως προετοιμασμένοι γενικότερα. Από εκεί και μετά, στο κομμάτι, εγώ ήθελα να εστιάσω πιο πολύ της υγείας. Ότι θα πρέπει να μεριμνήσει από πάνω το κεντρικό κράτος, τόσο για το νοσοκομείο μας, και να επανδρωθεί
όπως πρέπει, να στελεχωθεί από τις ειδικότητες που πρέπει να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Γνωρίζω ότι η διοίκηση καταβάλει αρκετά μεγάλες προσπάθειες, αλλά πρέπει και το κεντρικό κράτος να μεριμνήσει κάποιες διαδικασίες να γίνονται πιο εύκολα, να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα σε γιατρούς οι οποίοι να έρθουν σε παραμεθόριο στα σύνορα που μας αρέσει να λέμε και να στελεχώσουν τις δομές υγείας των νησιών μας, προκειμένου το ελάχιστο οι συμπολίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς στο κομμάτι της που τους απασχολεί περισσότερο από όλα. Όλα τα υπόλοιπα, ανατιμήσεις, ακρίβεια, ενέργεια και αυτά, με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσπαθήσει ο καθένας και να βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι πιο απαλός ο πόνος, αλλά το κομμάτι της υγείας είναι το πιο κέριο, πολύ το σωστά. Οποίο πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι, επαναλαμβάνω, η κεντρική κυβέρνηση να κοιτάξει περισσότερο τα νησιά μας, γιατί είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Βέβαια, βλέπετε εδώ μία φουρτούνα τι μπορεί να φέρει. Έτσι, ένα απαγορευτικό πόσα δεινά μπορεί να προκαλέσει. Μη μετακίνηση ανθρώπων εκείνη την ώρα. Έτσι, παλιότερα θυμάμαι τι γινόταν με ετοιμόγενες γυναίκες από μικρά νησιά που με 10-11 μποφόρ πήγαιναν τα πλοία. Δηλαδή είναι αμέτρητα αυτά τα πρόοπτα τα οποία μπορούν να συμβούν. Όλα τα νησιά μας έχουν το πρόβλημα. Απλώς θα ήθελα να τονίσω, όπως είχαμε τονίσει και τονίζουμε καθόλου το προηγούμενο διάστημα, ότι η Κάλυμνος πρέπει να αντιμετωπιστεί και να είναι από το κεντρικό κράτος πρωτεύουσα επαρχίας. Η Κάλυμνος δεν μπορεί καλός ή κακός να έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν κάποια μικρά νησιά. Πρέπει να είναι ενδυναμωμένη σε αυτό το κομμάτι. Η Κάλυμνος λοιπόν σε όλους τους τομείς οφείλει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Να αντιμετωπίζεται έτσι από το κεντρικό κράτος, αλλά και η διεκδικήση μας προς το κεντρικό κράτος να είναι αντάξιες ενός νησιού το οποίο είναι πρωτεύουσα επαρχίας. Έτσι, ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή ως Κάλυμνος θα πρέπει να είμαστε το κέντρο και αν θέλετε η μεγάλη αγκαλιά για τα γύρω νησιά. Αυτό σημαίνει ενδυνάμωση όλων των δομών που είναι απαραίτητες προκειμένου ο κόσμος να είναι σε καλή κατάσταση. Και το πρώτο και από όλα βασικότερο είναι η υγεία σε αυτό το κομμάτι. Φυστό. Η υγεία, οι μετακινήσεις από προς την Κάλυμνο. Είναι πιο εύκολη μετακίνηση στην Κάλυμνο από ένα μικρό νησί από ότι να γίνει μια αεροδοκομιδή στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο μέρος. Και να δουν, κύριε Μαύρο, και το θέμα του ΦΠΑ, γιατί το ακούμε συνέχεια και από βουλευτές που το αναφέρουν και από τους παράγοντες τους τοπικούς μας, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Ειδικά. Είναι ένα πάγιο αίτημα. Ακριβώς. Το οποίο οφείλει κάποια στιγμή το κεντρικό κράτος να κοιτάξει περισσότερο. Έχουμε εκθέσει όλα τα επιχειρήματα τα οποία μας αφορούν, και το ότι είμαστε νησί. Και ότι είμαστε ανάμεσα σε δύο νησιά τα οποία έχουν μειωμένο ΦΠΑ, έχουμε λάβει τις υποσχέσεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθούν όμως όλα αυτά. Γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να είναι στο μέσο άλλων καταστάσεων και να χτυπιέται συνεχώς. Ο εμπορικός μας κόσμος υποφέρει και από την ανατίμηση και από την ενέργεια και από το ΦΠΑ και από όλα αυτά. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή και εν ώψη εκλογών, αν θέλετε, αυτά τα πράγματα να επιταχυνθούν, να γίνουν λίγο πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να δείξουν ότι η Κάλυμνος δεν αποτελεί μόνο ένα νησί το οποίο αλλιεύονται ψήφοι, είναι ένα νησί το οποίο πρέπει να είναι στη θέση που τις αρμόζει. Ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, κατά κύριο λόγο, είμαστε ένα νησί αλλίευσης ψήφων από το κεντρικό κράτος. Ήρθε η ώρα και η Κάλυμνος να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά και το κεντρικό κράτος να μεριμνήσει προκειμένου οι υποδομές του νησιού να είναι αντάξιες του μεγέθους και του πληθυσμού. Πώς είδατε άραγε την Λευκή Νύχτα, εκεί του εμπορικού κόσμου και του δρόμου, του πετάλου που άλλαξε εντελώς εκείνο το βράδυ? Ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία γενικότερα που έγινε. Θα έλεγα ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει πολλά χρόνια πιο πριν. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε για κάποιο λόγο να γίνει. Σηματοδοτεί όμως το παρακάτω. Είναι καλό πάντως που έγινε και συγχαρητήρια σε όσους είχαν την πρωτοβουλία για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και βέβαια θα πρέπει, όπως όλα τα ωραία πράγματα όταν ξεκινάνε, έχουν κάποια, διαπιστώνει στην πράξη κάποια προβλήματα, κάποιες ατέλειες, κάποια πράγματα που δεν πήγε το μυαλό σου ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει.
Εδώ είμαστε πάντα στο τέλος ενός ωραίου γεγονότος, σηματοδοτεί την αρχή για το επόμενο. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε από κοινού τώρα πλέον όλοι οι επαγγελματίες και όσοι παραπονούνται και όσοι είναι πολύ ικανοποιημένοι και όσοι φορείς κρίνουν ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο διαφορετικό, να συμβάλλουν με την άποψή τους σε ένα δημιουργικό διάλογο, προκειμένου οτιδήποτε ωραίο ξεκινάει να βελτιώνεται και στην πορεία να γίνεται ακόμα καλύτερο. Και αν θέλετε να γίνεται και περισσότερες φορές ή αν θέλετε να θεσμοθετηθεί και άλλες περιόδους του χρόνου. Δηλαδή είναι θεματικά αντικείμενα. Ναι, το βλέπω αντικείμενα, να κάτι να ετοιμάζεται προς αποκριά. Θεματικά προς... αντικείμενα τα οποία μπορείς να τα εμπλουτίσεις, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και συνεργασία και να προχωρήσει, ας πούμε, και να γίνεται κάτι όλο ένα και πιο όμορφο. Mm-hmm. Και παρακαλάμε επίσης και όλα αυτά τα χρόνια που θα γίνεται αυτό το φαινόμενο να έχει σταματήσει και ο φόβος της βροχής εκείνη την ημέρα, γιατί εκτός από λευκή νύχτα μπορεί να γίνει και τρικυμιώδης. Πολύ σωστό. Σε κάποια στιγμή. Εδώ βλέπετε μια βλάβη τώρα, έτσι, που ακόμη δεν έχω καταλάβει από πού έχει ξεκινήσει και όλη η πόλη έχει πλημμυρίσει από νερό. Έχουμε πει... Δεν ξέρω αν είναι εδώ κάποιο πρόβλημα, εδώ στους ποταμούς της ΔΕΙΑΚ, που είχε σηματοδοτήσει χθες το βράδυ. Υπάρχει μια βλάβη, βλέπω τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που βλέπουν... Αλλά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει κάτω. Είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει τα προβλήματα να μην τα αντιμετωπίζουμε όταν προκύψουν. Η πρόληψη είναι πάντοτε το καλύτερο σε οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και όταν μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για έλεγχο των υποδομών σε κάθε αντικείμενο που μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Πρόληψη και στη ΔΕΙΑΚ, πρόληψη και στα σχολεία, πρόληψη οπουδήποτε. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, ένας έλεγχος σε κέρια σημεία, προκειμένου κάποια προβλήματα, όπως ας πούμε θυμάστε πέρυσι ότι είχαμε βλάβη πάλι στη ΔΕΙΑΚ στις τουριστικές περιοχές και δεν είχε νερό, είχαμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ που είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και δεν είχαμε ρεύμα. Όλα αυτά είναι προβλήματα που μπορεί ανα πάσα στιγμή να προκύψουν. Το θέμα είναι στην περίοδο που δεν υπάρχει το πρόβλημα, τι μέτρα εσύ λαμβάνεις ή πόσο προνοητικός μπορεί να είσαι, προκειμένου αυτά τα προβλήματα να μην προκύψουν. Ναι. Ή αν προκύψουν να έχεις όσο το ελάχιστο, λιγότερες πιθανότητες να προκύψουν. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή δυστυχώς στις περισσότερες φορές κυνηγάμε το πρόβλημα. Δηλαδή πάντα προκύπτει ένα πρόβλημα. Και αν θέλετε, όταν η κάλυμνο σε πάρα πολλούς τομείς έχει υποδομές οι οποίες εκτείνονται χρονικά πολύ πίσω και γνωρίζουμε όλοι ότι στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει ελάχιστες παρεμβάσεις όσον αφορά τις υποδομές, τότε η λογική λέει ότι οποιοδήποτε σκάσει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό θα είναι μεγάλο. Γιατί δεν θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο σημείο, mm-hmm. αλλά θα αφορά μία γραμμή, μία συνέχεια, ένα πράγμα το οποίο θα είναι αλληλένδετο με πολλά άλλα μικρά προβλήματα. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά πράγματα. Είναι σαν να λέμε ότι πάω σε ένα σπίτι να ξύσω λίγο ένα σημείο το οποίο έχει φθαρεί ο σοβάς και τελικά μόλις κάνεις ένα χτύπημα, τελικά πέφτει, δεν φεύγει μόνο το σημείο, αλλά φεύγουν όλα τα γύρω-γύρω κομμάτια. Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει μία διαρκής παρακολούθηση σε κάθε τομέα. Πηγαίνεις στα σχολεία τα οποία έχουν υποδομές οι οποίες είναι απαρχαιωμένες. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός προκειμένου την ώρα που πρέπει κάθε καλοκαίρι, όταν είναι τα σχολεία κλειστά, να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια κέρια προβλήματα, προκειμένου η σχολική περίοδος να είναι το δυνατόν καλύτερη για τα παιδιά και τους μαθητές mm-hmm. και τους καθηγητές οι οποίοι είναι στο σχολείο. Και σε πολλά, σε εγκαταστάσεις, σε αθλητικές, σε δρόμους, σε λιμάνια, οπουδήποτε. Το παν είναι να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Και ο προγραμματισμός δεν μπορεί να αφορά μία μόνο δημοτική αρχή. Ο προγραμματισμός είναι από κοινού. Είναι από όλους και αφορά όλες τις δημοτικές αρχές οι οποίες θα έρχονται και θα παρέρχονται. Και θα βαδίζουμε πάνω σε ένα προγραμματισμό προκειμένου το νησί να οχυροποιείται mm-hmm. στα προβλήματα τα οποία θα ανακύπτουν και θα τα ξεπερνάμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να κάνουμε και έτσι πρέπει να το κοιτάμε.